Στα δύο χωρίζεται ξανά η Ελλάδα με το νέο υγειονομικό χάρτη της χώρας να ενεργοποιείται αυτή τη φορά σε δύο επίπεδα. Πρόκειται για το επίπεδο επιτήρησης, το οποίο εμφανίζεται με χρώμα κίτρινο και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και ολόκληρη η Ήπειρος μαζί με τις περισσότερες περιφερειακές ενότητες της χώρας και το επίπεδο αυξημένου κινδύνου που παρουσιάζεται με κόκκινο χρώμα. Σε αυτό βρίσκονται η Αττική και 9 ακόμη περιοχές. Με βάση αυτόν τον χάρτη, λοιπόν, θα διακρίνονται πλέον τα μέτρα που ισχύουν σε κάθε περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα για την ερχόμενη εβδομάδα. Έτσι, σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις, σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Ηπείρου, οι αλλαγές είναι ότι από Δευτέρα ξεκινά τελικά η λειτουργία διαζώσης των γυμνασίων και λυκείων, κάτι που δεν θα γίνει στις κόκκινες περιοχές, όπου θα συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση για τους μαθητές των λυκείων. Το πράσινο φως για την επιστροφή των μαθητών των γυμνασίων και λυκείων στα σχολεία έδωσε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Φυσικά αυτό θα γίνει με όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου, όπως ανέφερε και η καθηγήτρια παιδιατρικής και λοιμοξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου. Ότι οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά εύθραυστες και ότι όλοι μας θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούμαστε με αυτοσυγκράτηση και πειθαρχία, γιατί το ζητούμενο είναι όλοι μαζί να βρούμε μια χρυσή τομή, ώστε η λειτουργία των δραστηριοτήτων να μην επιφέρει σημαντική αύξηση των κρουσμάτων. Επικυρώσαμε την απόφαση της προηγούμενης εβδομάδας σχετικά με τη λειτουργία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παραμένοντας πιστοί στις προηγούμενες αποφάσεις μας, εισηγηθήκαμε στο άνοιγμα των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα από Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου. Στις κόκκινες περιοχές, όπως είναι η Αττική, εισηγηθήκαμε το άνοιγμα μόνο των γυμνασίων, όπως είχε ήδη αποφασιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα παιδιά του λυκείου θα χρειαστεί να συνεχίσουν την τηλεεκπαίδευση. Τονίζεται ότι ισχύουν όλοι οι κανόνες που είχαμε προτείνει στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και αφορούν στη συστηματική εφαρμογή πολλαπλών μέτρων προφύλαξης που λειτουργούν μαζί σαν σύνολο. Καθημερινά έχουμε νεότερα δεδομένα που υποστηρίζουν την άποψή μας ότι η ενδοσχολική μετάδοση δεν είναι συχνή και ότι τα σχολεία δεν αποτελούν οδηγό της επιδημίας, δεν αυξάνουν τον επιδημιολογικό φορτίο. Νεότερες μάλιστα επιδημιολογικές μελέτες, όρο επιδημιολογικές μελέτες από τη Γερμανία, την Αγγλία και την Ελβετία έδειξαν με σαφήνεια ότι τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι καθηγητές δεν έχουν αυξημένο κίνδυνο λίμωξης σε σχέση με το γενικό ενήλικο πληθυσμό. Επίσης, τα δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα κρούσματα στα δημοτικά σχολεία μας δείχνουν ότι μόλις 0,2% των τμήματων στην επικράτεια είναι σε αναστολή, ενώ το ποσοστό των μαθητών του δημοτικού που εμφάνισαν λίμωξη ανέχεται 2 στους 10.000 μαθητές. Ο διαχωρισμός της χώρας και των μέτρων έχει να κάνει με το γεγονός πως η κατάσταση στην Αττική είναι αρκετά επιβαρημένη, όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης. Στην Ελλάδα, βάσει των στοιχείων που δημοσιεύει ο ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα παρατηρήθηκε αύξηση των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια με μικρούς αλλά σταθερούς ρυθμούς, ενώ αντιθέτως η πίεση στο σύστημα υγείας εξακολουθεί να δείχνει σταδιακή υποχώρηση. Ενδεικτικά, η αποσυμπίωση στις μονάδες ΜΕΘ κυμάνθηκε σε 12% μείωση των ασθενών σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η κατάσταση στις μονάδες εντατικής θεραπείας εξακολουθεί να βελτιώνεται, ωστόσο παραμένει σχετικώς επιβαρημένη. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία σε πανελλαδικό επίπεδο παρουσίασε σταθεροποίηση και ίσως μια μικρή αύξηση. Στην Αττική, ο αριθμός των διαγνώσεων την τελευταία εβδομάδα έδειξε σημεία σημαντικής αύξησης που έφτασε και το 50% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Και στις δύο κατηγορίες, δηλαδή και στις κίτρινες και στις κόκκινες, θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκα σε εξωτερικούς και εσωτερικούς δημόσιους χώρους, ενώ η κυκλοφορία θα γίνεται με SMS ή έντυπο όπως μέχρι σήμερα. Στις περιοχές του επίπεδου Α, στο οποίο εντάσσεται και η Ήπειρος, η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει από τις 9 το βράδυ. Στους χώρους λατρείας θα επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών με την παρουσία έως 25 ατόμων, όριο που αυξάνεται στα 50 για την περίπτωση των Μητροπολιτικών Ναών. Τα μέτρα, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, τίθενται σε εφαρμογή από αύριο Σάββατο 30 Ιανουαρίου στις 6 το πρωί. Από αύριο λοιπόν στις 6 το πρωί επανερχόμαστε στο χάρτη μέτρων υγειονομικής ασφάλειας προστασίας από τη λίμωξη COVID-19. Στη χώρα διαμορφώνονται δύο επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας. Το επίπεδο Α επιτήρησης, το οποίο θα απεικονίζεται με κίτρινο χρώμα, και το επίπεδο Β αυξημένου κινδύνου, το οποίο θα απεικονίζεται με κόκκινο χρώμα, και στο οποίο ισχύουν επιπλέον πάντα περιοριστικά μέτρα. Το επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας κάθε περιφερειακής ενότητας καθορίζεται από το επιδημιολογικό της φορτίο.
Οι επιδημιολογικά επιβαρημένες περιοχές κατατάσσονται στο κόκκινο επίπεδο, στο οποίο μπορούν να μπουν τόσο τοπικές κοινότητες, όσο και δημοτικές ενότητες, όσο και δήμοι ή περιφερειακές ενότητες ή και ολόκληρες περιφέρειες αν το επιβάλλουν τα δεδομένα. Και στα δύο επίπεδα ισχύουν οριζόντια μέτρα για όλη την επικράτεια, που αποτελούν τη βάση της προσπάθειάς μας. Τα μέτρα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι τα εξής. Χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους υποχρεωτικά. 24ωρος περιορισμός κυκλοφορίας και κυκλοφορία με χρήση SMS στο 13033 μόνο για 6 λόγους. Εργασία με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό, εκπεριτροπή τηλεργασία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Τηλεκπαίδευση σε ανώτατα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανοιχτά τα νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και όλα τα σχολεία ειδικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες. Λειτουργία ανώτατων δικαστηρίων και ειδικών δικαστηρίων, λειτουργία της Super League 1, 2 και του Basketball League. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας παρουσιάζει καλή επιδημιολογική εικόνα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο επίπεδο Α επιτήρησης στις κίτρινες περιοχές. Στο επίπεδο αυτό και μετά από εισήγηση της Επιτροπής των Επιδημιολόγων μας, θα ισχύουν τα εξής πλέον των οριζοντιών μέτρων. Η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή τα γυμνάσια αλλά και τα λύκεια, θα λειτουργούν πλέον διαζώσεις. Στους χώρους λατρείας θα επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών με την παρουσία έως 25 ατόμων, όριο που αυξάνεται στα 50 άτομα στην περίπτωση των Μητροπολιτικών Ναών. Το λιανεμπόριο, τα κομμωτήρια, τα κουρία, τα κέντρα αισθητικής καθώς και υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση στην άσκηση, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος αλλά και τα κτέο και τα πρακτορία ΟΠΑΠ ξεκινούν να λειτουργούν. Τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν τα καταστήματα του λιανεμπορίου, ειδικά στις κόκκινες περιοχές, εξήγησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας πως σε κάθε περίπτωση η τήρηση των μέτρων και η λειτουργία της αγοράς με ασφάλεια είναι αυτή που θα κρίνει πότε θα επανέλθει η κανονικότητα. Ο μόνος τρόπος για να λειτουργεί η αγορά είναι να λειτουργεί με υγειονομική ασφάλεια. Ο μόνος τρόπος για να λειτουργεί με υγειονομική ασφάλεια είναι όλοι να συνεργαστούμε και να καταλάβουμε ότι ο καθένας μας έχει ένα μικρό μερίδιο ευθύνης για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Εάν τα καταφέρουμε, και η αγορά θα μπορεί να λειτουργεί καλύτερα. Εάν δεν τα καταφέρουμε, η κυβέρνηση θα είναι υποχρεωμένη να πάρει πιο αυστηρά μέτρα. Και αυτό θα έχει σημαντική επίπτωση στις ζωές όλων μας. Άρα χρειαζόμαστε την απόλυτη συνεργασία σας για να επιτευχθεί ο στόχος της αντιμετωπίσεως της εξαπλώσεως της πανδημίας. Ως προς υπηρεσίες τώρα. Οι υπηρεσίες των κομμωτηρίων, των περιποιήσεων μανικιούρ, πεντικιούρ, καλοπισμού νυχιών και τακτέο θα εξακολουθούν να λειτουργούν και στις κόκκινες περιοχές, πάλι φυσικά με ραντεβού, όπως σε όλη την υπόλοιπη επικράτεια και όπως στο παρελθόν, με όλους τους υγειονομικούς κανόνες, τις αποστάσεις ασφαλείας, τις μάσκες και όλους τους άλλους κανόνες που γνωρίζετε μέχρι σήμερα. Είναι σημαντικό να έχουμε όλοι μας υπόψη ότι η δική μας συνεργασία και η δική μας συμπεριφορά θα επηρεάσει την εξέλιξη της πανδημίας και άρα τις αποφάσεις που θα είμαστε θέσεις να ανακοινώσουμε είτε την επόμενη είτε μεθεπόμενη εβδομάδα. Στόχος μας να μπορέσει η εθνική μας οικονομία και το εμπόριο να εξακολουθήσει να λειτουργεί, αλλά επαναλαμβάνω, πάντα με ασφάλεια. Και αυτό δεν θα μπορούμε να το καταφέρουμε εάν όλοι μας δεν συνεργαστούμε. Τονίζω ότι διάφορες απόπειρες ή προσπάθειες και επιτυχημένες για να παραβιαστούν τα μέτρα δεν είναι κάποιο είδους εξυπνάδα. Είναι ζημιά προς το κοινωνικό σύνολο και θέτει σε κίνδυνο όλη την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας τηρώντας τα μέτρα για να μπορέσει η χώρα μας με ασφάλεια να προχωρήσει στο μέλλον. Θέλω λοιπόν να παρακαλέσω για άλλη μια φορά όλους τους παράγοντες αγοράς να σεβαστούν τα μέτρα, σε πνεύμα καλόπης συνεργασίας να τα τηρήσουμε και να μπορέσουμε σε λίγες μέρες να απολαύσουμε μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας από αυτήν την φοβερή πανδημία που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα όλο αυτό το διάστημα. Ο κίνδυνος για ένα τρίτο κύμα της πανδημίας αποτυπώνεται και στα κρούσματα που καταγράφει η σημερινή έκθεση του ΕΟΔΗ, καθώς ανέρχονται σε 941 τα νέα κρούσματα.
Ο αριθμός των διασωληνωμένων είναι μειωμένος σε σχέση με την Πέμπτη, στους 260 από τους 268, με 4 ακόμη ασθενείς να βγαίνουν από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 22 νέοι θάνατοι, φτάνοντας στους 5.764 συνολικά στη χώρα. Σε ό,τι αφορά την Ήπειρο, καταγράφονται 5 νέα κρούσματα κορονοϊού, όλα στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων.